Μια μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση ήταν η χτεσινή κατά τη διάρκεια τη επίσημη έναρξη λειτουργία του εκλογικού κέντρου τη παράταξη για έναν νέα εποχή. Η παρουσία του κόσμου μεγάλη, ενώ πολλοί ήταν και οι νέοι και οι νέε. Νέοι και νέε, με μπλουζάκια τη Παράταξης υποδέχτηκαν του πολίτε διανέμοντα το πρόγραμμα και κλαδιά ελιά με το QR code που οδηγεί στην ιστοσελίδα τη παράταξη. Ο Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Δημήτρη Παπαγεωργίου καλωσόρισε του πολίτε, τονίζοντα ότι η μαζική του παρουσία αποτελεί για αυτόν μήνυμα μεγάλη νίκη. Τόνισε ότι η παράταξη για ένα νέα εποχή αποτελεί τη μεγάλη αυτοδιοικητική δύναμη που δημιουργήθηκε από πολίτε πέρα και πάνω από κόμματα και διαχωριστικέ γραμμέ. Η παράταξη, είπε, μεγάλωσε και σήμερα ανοίγει νέου ορίζοντε για την περιοχή με σκοπό να οδηγήσει τα Γιάννενα στην Ευρωπαϊκή Πρωτοπορία. Η ένταξη στι 100 ευρωπαϊκέ κλιματικά ουδέτερε πόλεις άνοιξε υπό κ. Παπαγιοργιού την πύλη και δείχνει το δρόμο για να βρισκόμαστε στο ευρωπαϊκό προσκήνιο μέχρι το 2030. Η ένταξη αυτή σημαίνει πολλού και σημαντικού πόρου κατευθείαν από την Ευρώπη για να αλλάξουν υπό κ. Παπαγιοργιού ριζικά και ουσιαστικά τα Γιάννανα, για να αλλάξουν οι Είναι το διαβατήριο για το μέλλον όλων μα, το δικό μα και κυρίω των παιδιών μα, υπογράμισε. Ο κύριο Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στι μεγάλε αλλαγέ που συντελούνται στα Γιάννενα και την ευρύτερη περιοχή, όπω και στι προοπτικέ που ανοίγονται. Έκανε ειδική μνήμα στου νέου. Στου νέου τη πόλη, στου επιστήμονε, στου αγρότε, του επαγγελματίε, του εργαζόμενου, στου απε... οποίου απέφθινε διπλή πρόσκληση. Να πάρουν την τύχη τη πόλη στα δικά του χέρια, καθώ όπω είπε, αυτοί αποτελούν το μέλλον που αξίζει για τον τόπο. Ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμισε ότι η παράταξή του, η μεγάλη αυτοδιοικητική παράταξη, όπω είπε, είναι αυτή που ενώνει. Η νίκη τη θα είναι νίκη όλων των γενιωτών και έδωσε μια υπόσχεση ενώπιον όλων, να καταθέσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει η προσπάθεια αυτή. Γνώμονας είπε, θα είναι πάντα και μόνο το καλό της πόλης και των πολιτών της, θα είμαι δίπλα σε κάθε πολίτη, τόσο για τα μεγάλα, όσο και για τα μικρά προβλήματα της καθημερινότητας.